Η Samsung παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο, το οποίο η ίδια η εταιρεία το κατατάσσει στα entry-level μοντέλα, τα εισαγωγικά δηλαδή, για όχι πάρα πολύ έμπειρους χρήστες. Η ST50 ωστόσο έχει μια αρκετά μεγάλη ανάλυση, στα 12,1 MP, ενώ και η φωτογραφική της απόδοση μπορεί να ανταποκριθεί σε αρκετά μεγάλες προσδοκίες. Σε κατασκευαστικό επίπεδο, η μηχανή ανταγωνίζεται τα πιο slim μοντέλα της αγοράς, αφού με πάχος μόνο 16,5 χιλιοστά μπορεί να χωρέσει οπουδήποτε, είτε σε τσάντα είτε σε τσέπη πουκαμίσου ή παντελονιού. Ο φακός της μηχανής καλύπτει εστιακές αποστάσεις από 35 μέχρι 105 mm, πολύ καλές εστιακές αποστάσεις για αρκετά συμβατικές λήψεις, είτε σε τοπίο είτε σε πορτρέτα. Η οθόνη της μηχανής, στις 2,7 ίντσες στην πλάτη της, είναι αρκετά καλή σε μέγεθος ώστε να δίνει πλήρη εικόνα τόσο κατά την σύνθεση όσο και κατά την επισκόπηση της φωτογραφίας μας, ενώ είναι και αρκετά φωτεινή ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τις λήψεις μας ακόμη και υπό συνθήκες πολύ έντονης ηλιοφάνειας. Ως προς την είσοδο και τις ρυθμίσεις του μενού, η Samsung ST50 δεν ακολουθεί τα πιο ενδιαφέροντα στιλιστικά πρότυπα της σειράς MV, αλλά πιο κλασικές μεθόδους, με είσοδο στο μενού και στις επιμέρους ρυθμίσεις μέσω ενός συγκεκριμένου πλήκτρου στην πλάτη της μηχανής. Από τεχνολογική άποψη, ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της ST50 είναι η λειτουργία Smart, που ενεργοποιείται από το πλήκτρο δίπλα στο Power επάνω στη μηχανή. Και φαίνεται στην οθόνη μας με το αντίστοιχο εικονίδιο πάνω αριστερά. Έχοντας ενεργοποιημένη την επιλογή Smart, ο χρήστης απαλλάσσεται από το άγχος των ειδικευμένων ρυθμίσεων για κάθε διαφορετική λήψη, καθώς η μηχανή, ανάλογα με τη σύνθεση του κάδρου αλλά και τη φωτομέτρηση, μπορεί να συμπεράνει εντός εισαγωγικών εάν η λήψη που πρόκειται να κάνουμε είναι τοπίο, πορτρέτο, καθώς και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως λόγου χάρη αν πρόκειται να ληφθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλο ένα ενδιαφέρον και πολύ εξυπηρετικό χαρακτηριστικό της ST50, κυρίως για τη λήψη πορτρέτων, είναι η λειτουργία Beauty Shot, την οποία βρίσκουμε μέσα από το μενού και κυρίως από την επιλογή Face Detection, δηλαδή της ανείχνευσης προσώπων. Με τη λειτουργία Beauty Shot, η μηχανή προβαίνει σε τέτοιες ρυθμίσεις, ούτως ώστε να καταγράφονται καλύτερα οι τόνοι του δέρματος. Η φωτογραφική απόδοση της ST50 είναι γενικά πολύ ικανοποιητική. Η ευκρίνεια του φακού της είναι σταθερή, ακόμη και στο τηλεφακό. Η απόδοση της εξισορρόπησης λευκού είναι επίσης καλή, ακόμη και σε εναλλαγές μεταξύ ηλιοφάνειας και συννεφιάς, ενώ και ως προς την αύξηση της κλίμακας στον ISO δεν μπορούμε να πούμε ότι πήραμε καθόλου αρνητικά αποτελέσματα σε κανένα στάδιο, ενώ αντίθετα πάρα πολύ καλές ήταν οι εικόνες στην τάξη των ISO 800. Η τιμή της Samsung ST50 είναι στα 229 ευρώ και περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να διαβάσει στο Photonet που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2009.